Όλη μας η ζωή μπορεί να ειδωθεί σαν μια σειρά αποφάσεων. Από το τι θα φάμε και τι θα πιούμε, έως το αν και ποιον ή ποια θα παντρευτούμε, διαμορφώνουμε τη ζωή μας μέσω των αποφάσεών μας. Από πού όμως λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις? Αν πιστεύετε από εμάς τους ίδιους, τότε ανήκετε στο φιλοσοφικό στρατόπεδο των υποστηρικτών της ελεύθερης βούλησης. Αν πάλι πιστεύετε ότι οι αποφάσεις μας είναι καθορισμένες από κάποια ευρύτερη αιτιότητα, τότε μάλλον ανήκετε στο στρατόπεδο του ντετερμινισμού. Τι ισχύει όμως? Εδώ θα εξετάσουμε ένα διάσημο πείραμα που παραλίγο να δώσει την τελική απάντηση. Δεν υπάρχει ίσως πιο πολύ συζητημένη έννοια που να γύρει τις πιο έντονες φιλοσοφικές συζητήσεις από αυτήν της ελεύθερης βούλησης. Για χιλιετίες, σχεδόν όλοι οι στοχαστές από κάθε γωνιά του πλανήτη προσπαθούν να απαντήσουν άμεσα ή έμεσα στο ερώτημα αν υπάρχει ή όχι. Το ερώτημα είναι σημαντικό για όλα αυτά που συνεπάγονται οι απαντήσεις του. Για παράδειγμα, συμπαρασύρει την έννοια του ελέγχου των πράξεών μας. Αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος επί των πράξεών μας από εμάς τους ίδιους. Και αν δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι τον έλεγχο των πράξεών μας, τότε ποιος τον έχει? Κατ' επέκταση, μία άλλη έννοια που συμπαρασύρεται είναι αυτή της ευθύνης. Αν δεν ελέγχω εγώ τις πράξεις μου, τότε ευθύνομαι εγώ πραγματικά για αυτές. Οπότε μου αξίζει τιμωρία αν κάνω κάτι κακό ή επιβράβευση αν κάνω κάτι καλό? Και όλα αυτά συμπαρασύρουν την έννοια της ελευθερίας. Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι ή είμαστε απλώς έρμεα ενστίκτων, κοσμικών δυνάμεων, θεοτήτων ή χαοτικών συστημάτων γενικά? Όλα αυτά όμως έμειναν στο επίπεδο των φιλοσοφικών συζητήσεων, ώσπου στα 1983 ένα πείραμα από την νευροεπιστήμη θα προκαλούσε σοκ στην επιστημονική κοινότητα. Ο Αμερικανός νευροεπιστήμονας Benjamin Libet εξέτασε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μεταξύ μιας συνειδητής απόφασης για κίνηση και της ίδιας της κίνησης. Την έμπνευση την πήρε από μια σειρά άλλων παλαιότερων πειραμάτων που έδειχναν ότι κάποια milliseconds πριν την κίνηση ενός μέλους του σώματος, για παράδειγμα το απλό σήκωμα του καρπού, συνέβαινε μια αύξηση στο ηλεκτρικό δυναμικό του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου. Την αύξηση αυτή στην τάση την είχαν ονομάσει δυναμικό ετοιμότητας, αφού έμοιαζε να προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο την κίνηση. Ο Libet ήθελε να δει πότε συμβαίνει η συνειδητή απόφαση για κίνηση. Αν υπάρχει ελεύθερη βούληση, τότε θα έπρεπε η συνειδητή απόφαση να προηγείται του δυναμικού ετοιμότητας, το οποίο με τη σειρά του θα προκαλούσε την κίνηση. Φοράει λοιπόν σε 5 εθελοντές τα ηλεκτρόδια για το ηλεκτροκεφαλογράφημα και τα βάζει να κάθονται μπροστά από έναν χρονομετρητή. Η οδηγία ήταν να κουνήσουν απλώς το χέρι τους όποτε θελήσουν οι ίδιοι και στη συνέχεια να υποδείξουν πότε έλαβαν την απόφαση για κίνηση. Τα αποτελέσματα ήταν εξωφρενικά. Κάθε εθελοντής έκανε 40 εκούσεις κινήσεις με το χέρι του και σε όλες τις περιπτώσεις το δυναμικό ετοιμότητας εμφανιζόταν από 400 έως και 800 milliseconds πριν τη στιγμή της απόφασης για κίνηση. Έμοιαζε λοιπόν μια ασυνείδητη εγκεφαλική δραστηριότητα να δίνει την όθηση για κίνηση λίγο πριν εμφανιστεί η συνειδητή απόφαση για αυτήν. Αυτό ήταν λοιπόν. Είμαστε έρμεα της εγκεφαλικής μας δραστηριότητας και η ελεύθερη βούληση δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση που μας κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο των πράξεών μας. Το πείραμα πέρασε στο πάνθεον των πιο επιδραστικών πειραμάτων της νευροεπιστήμης και αξιοποιείται ως σημείο αναφοράς από το φιλοσοφικό ρεύμα του επιφαινομεναλισμού. Της θέσης δηλαδή ότι η αίσθηση του εαυτού μας ως συνειδητού και έλογου όντως με ελεύθερη βούληση δεν είναι παρά ένα επιφαινόμενο, ένα ψέμα που πλασάρεται ως αλήθεια από τον ίδιο μας τον εγκέφαλο. Και έτσι η ελεύθερη βούληση πέθανε. Δεν πιστεύω τώρα ότι θα περιμένετε να ξεπετάξω έτσι ένα τέτοιο θέμα. Το πείραμα του Libet και ειδικότερα οι συνέπειές του δεν ήταν δυνατόν να κλείσουν τη συζήτηση έτσι απλά. Καταρχάς, ο ίδιος ο Libet ήταν επιφυλακτικός προς την ανυπαρξία ελεύθερης βούλησης και έκανε λόγο για ελεύθερη μη βούληση, θεωρώντας ότι θα υπάρχει χώρος για το άτομο να ασκήσει κάτι σαν βέτο στην εγκεφαλική όθηση. Και πράγματι κάτι τέτοιο βρέθηκε ότι μπορεί να γίνει έως 200 milliseconds πριν από την κίνηση. Από εκεί και μετά όμως δεν υπάρχει επιστροφή. Αλλά για μια στιγμή όμως, αρκεί μια κίνηση του καρπού να καταρρύψει την ελεύθερη βούληση? Ο Libet και οι υποστηρικτές του βασίζονται σε μια σιωπηλή παραδοχή. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία ποιοτική διαφορά μεταξύ της απόφασης για μια αυθαίρετη κίνηση, όπως το σήκωμα ενός δαχτύλου, και των σημαντικότερων αποφάσεων που λαμβάνουμε καθημερινά, όπως το πού θα εργαστούμε ή αν θα παντρευτούμε για παράδειγμα. Είναι όμως έτσι? Αυτό ακριβώς διερεύνησε ένα πιο σύγχρονο και πανέξυπνο πείραμα.
Οι ερευνητές πάτησαν στο πειραματικό υπόδειγμα του Λίμπετ και έβαλαν τους συμμετέχοντες να πιέζουν δύο πλήκτρα, πότε με το αριστερό και πότε με το δεξί χέρι. Με μία όμως κρίσιμη διαφορά. Στη μία συνθήκη, οι συμμετέχοντες καλούνταν να ψηφίσουν με το πάτημά τους μεταξύ δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων για το ποια ήθελαν να λάβει δωρεά 1.000 δολαρίων. Να σημειωθεί εδώ ότι οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί διεξοδικά για τους σκοπούς των μη κυβερνητικών οργανώσεων και είχαν πιστεί ότι η ψήφος τους έχει νόημα. Στην άλλη συνθήκη, το πάτημά τους δεν είχε καμία επίπτωση. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις απλώς θα έμπαιναν σε κλήρωση για τη δωρεά. Στην πρώτη πειραματική συνθήκη, λοιπόν, η κίνηση του χεριού και συνεπώς το πάτημα του πλήκτρου είχε νόημα τόσο για τους ίδιους συμμετέχοντες όσο και για την κοινωνία γενικότερα, ενώ στην άλλη συνθήκη το πάτημα ήταν σχεδόν αυθαίρετο. Αν ίσχυαν λοιπόν οι θέσεις του Λίμπετ, θα έπρεπε και στις δύο συνθήκες να εμφανιστεί το δυναμικό ετοιμότητας πριν από το πάτημα του πλήκτρου, αφού υποτίθεται ότι ετοιμάζει την κίνηση γενικά άσχετα από το αν αυτή είναι αυθαίρετη ή όχι. Και το εκπληκτικό ήταν ότι το δυναμικό ετοιμότητας δεν εμφανίστηκε πριν το πάτημα του πλήκτρου που είχε τη μεγαλύτερη σοβαρότητα, παρά μόνο εμφανίστηκε ελαφρώς πριν το αυθαίρετο πάτημα. Οι συγγραφείς είναι αρκετά σοβαροί και δεν λένε ότι απέδειξαν την ύπαρξη ελεύθερης βούλησης, παρά το ότι το δυναμικό ετοιμότητας ούτε προκαλεί και ούτε καν σχετίζεται με την κίνηση. Πράγματι, μία σειρά άλλων ερευνών έχει αποτύχει να αναπαράγει τα ευρήματα του Λίμπετ και η συζήτηση κλείνει προς ότι το δυναμικό ετοιμότητας είτε δεν έχει καμία σχέση με τις συνειδητές αποφάσεις και την κίνηση, είτε είναι απλά ένα στατιστικό τεχνούργημα μέσα από τον θόρυβο των πάντα ενεργών εγκεφαλικών σημάτων. Αλλά ακόμα και πέρα από όλα αυτά, το πείραμα του Λίμπετ πάσχει γενικότερα. Καταρχάς, είναι τουλάχιστον επιφανειακή η ταύτιση της ελεύθερης βούλησης με μία απλή κίνηση του καρπού, που και αυτή φαινομενικά μόνο είναι ελεύθερη. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν κουνάει τα άκρα του ξαφνικά και χωρίς λόγο. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι πειραματικές συνθήκες είναι περίεργες συνθήκες ελεύθερα αποδεχόμενης υποταγής. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια πειράματα καλούνται να επιτελέσουν ελεύθερα κάτι που τους έχει υποδειχθεί. Επομένως, για ποια ελεύθερη κίνηση μιλάμε? Επίσης, ο Λίμπετ έβαζε τους συμμετέχοντες να υποδείξουν χρονικά τη στιγμή που έλαβαν την απόφαση να κινήσουν το χέρι τους. Τι θα πει όμως η στιγμή της απόφασης? Συνήθως οι αποφάσεις, και μάλιστα οι πιο σημαντικές, δεν λαμβάνονται ακαριαία, παρά ξεδιπλώνονται σε βάθος χρόνου και μερικές έχουν πολλά πισωγυρίσματα. Στο πείραμα του Λίμπετ, οι συμμετέχοντες είχαν αποφασίσει καταρχάς ότι θα συμμετέχουν σε πείραμα. Συνεπώς, είχαν αποφασίσει ότι θα κάνουν ό,τι τους ζητηθεί. Στη συνέχεια, με το που κάθονται μπροστά στο ρολόι, έχουν αποφασίσει ελεύθερα ότι θα κινήσουν το χέρι τους. Απλά μένει να αποφασίσουν και το πότε. Όλη αυτή όμως η μακροσκελής γνωστική διαδικασία δεν καταγράφτηκε ποτέ. Τώρα, και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν αποδεικνύεται έτσι η ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Απλώς το πείραμα του Λίμπετ δεν μπορεί να σταθεί πλέον ως σοβαρό τεκμήριο ανυπαρξίας της. Η συζήτηση δεν φαίνεται να κλείνει σύντομα και όλες οι πλευρές έχουν κάτι να πούν. Ακόμα και αν δέχονταν τις συνέπειες του πειράματος του Λίμπετ, οι υποστηρικτές της ελεύθερης βούλησης θα έλεγαν και γιατί η εγκεφαλική μου δραστηριότητα να είναι κάτι ξένο από μένα και να μην είναι απλά ένα ασυνείδητο μέρος του εαυτού μου. Θα μετατόπιζαν δηλαδή το εγώ και στις ασυνείδητες διαδικασίες. Από την άλλη, οι δετερμινιστές υποστηρίζουν ότι αφού ξέρουμε ότι ο φυσικός κόσμος υπακούει σε κάποιους λίγο πολύ μηχανιστικούς νόμους, δεν υπάρχει λόγος να μην υπακούει και ο εγκέφαλος σε αυτούς τους νόμους, απλώς και μόνο επειδή περιβάλλεται από ένα κρανίο. Εδώ τώρα οι βουλησιαρχικοί ίσως αντιτάξουν την αδυναμία πρόβλεψης. Θα πούν ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός τόσο περίπλοκου όντος όπως ο άνθρωπος με την ακρίβεια των φυσικών φαινομένων. Όντως έτσι είναι, αλλά εδώ συγχαίεται το απρόβλεπτο με το ακαθόριστο. Το ότι κάτι δεν είναι προβλέψιμο δεν σημαίνει ότι δεν καθορίστηκε και από ένα αίτιο που δεν λάβαμε υπόψη ή τουλάχιστον ακόμα δεν ξέρουμε. Σίγουρα πάντως είναι επιπόλου να γεμίζουμε τα κενά μας με άειλες αιτιότητες που κατά κάποιον τρόπο μπορούν και ανατρέπουν την ιτιώδη αλυσίδα. Προσωπικά πιστεύω ότι η συζήτηση, αν κλείσει ποτέ, θα κλείσει υπέρ των δετερμινιστών. Οι υποστηρικτές ελεύθερης βούλησης, πιο πολύ μου φαίνεται, μετατοπίζουν το περιεχόμενο των εννοιών κάθε φορά που αποκαλύπτεται και ένας νέος παράγοντας καθορισμού, απλώς και μόνο γιατί πρέπει να διατηρηθεί η πίστη σε ένα έλογο και κυρίαρχο εαυτό, ελεύθερο από κάθε αιτιότητα. Εσείς τι πιστεύετε? Ό,τι και να πιστεύετε πάντως, μπορείτε είτε από ελεύθερη βούληση είτε από κάποιον σκληρό δετερμινισμό να κάνετε ένα like, share στο βίντεο ή και να στηρίξετε το κανάλι μέσω Patreon. Όπως έχουν κάνει ήδη δηλαδή μεταξύ άλλων η Αμπίστεαρ, ο Κώσμα Ιστρέλης και βεβαίως οι Πριτάνιδες, Άγιες Μπες, Ελένη Σαρμπεζούδη και Βαγγέλης. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.